Βεβαίως δεν ήρθαμε εδώ ούτε να μας πείσει ο κύριος Στουρνάρος, ούτε να πείσουμε τον κύριο Στουρνάρο για το χαρακτήρα της καπιταλιστικής ανάπτυξης. Η άποψή μας είναι δεδομένη ότι θα έχει σημαντικές κοινωνικές αρνητικές επιπτώσεις στη καπιταλιστική ανάπτυξη, μια και δεν αποτελεί την παρέκκληση, αλλά τον κανόνα η όξυση των κοινωνικών ανισοτήτων. Και αυτό παρατηρείται σε παγκόσμιο επίπεδο. Δηλαδή, ο πλούτος συσσωρεύεται σε όλο και λιγότερα χέρια κοινωνικά παραγόμενος πλούτος. Αυτή είναι μια πραγματικότητα την οποία προσπαθούν φιλότιμα, μέσα σε εντός εισαγωγικών, και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο να αντιμετωπίσει. Όμως αποτελεί, πώς να το πω, καιροσκοπισμός. Θα θέλαμε όμως να εκμεταλλευτούμε την παρουσία του κ. Στουρνάρου για να θέσουμε ορισμένα ερωτήματα. Ποια είναι αυτά τα ερωτήματα, κατά τη γνώμη μας, για την πορεία εξέλιξη των πραγμάτων? Είπε και στην τοποθέτησή του ότι προκύπτει μια σημαντική ανθεκτικότητα της ελληνικής οικονομίας. Υπάρχουν όμως ζητήματα που αμφισβητούν αυτή την ανθεκτικότητα. Πρώτον, η ελληνική οικονομία κατά κύριο λόγο στηρίζεται στον τουρισμό. Και ο τουρισμός είναι μια ευμετάβλητη οικονομική δραστηριότητα από πολλούς παράγοντες. Εδώ η Thomas Cook βάρεσε κανόνι και χτύπησε συναγερμός. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, ο προσανατολισμός, πάντως και η προηγούμενη και η σημερινή κυβέρνηση για το νέο παραγωγικό μοντέλο της εξωστρέφειας. Αν μια οικονομία είναι μεγαλύτερα εξωστρεφή, τότε επηρεάζεται από το παγκόσμιο εμπόριο. Οι εξαγωγές δείχνουν κάμψη ως αποτέλεσμα της επιβράδυνσης και της ευρωπαϊκής οικονομίας, αλλά και της διεθνούς οικονομίας. Άρα λοιπόν, όσο μεγαλύτερη εξωστρεφή έχεις, τόσο περισσότερο επηρεάζεσαι από τους διεθνείς οικονομικούς παράγοντες. Τρίτο στοιχείο, η Ελλάδα διαμετακομιστικό κέντρο. Εάν το παγκόσμιο εμπόριο δείχνει κάμψη, τότε θα έχει κάμψη και ως μεταφορικό έργο την ναυτιλία, αλλά και στα υπόλοιπα ζητήματα της διαμετακόμισης. Άρα λοιπόν έχουμε τρία σημαντικά ζητήματα μπροστά μας απέναντι στην ανθεκτικότητα. Δεύτερο στοιχείο είναι αυτό που αναφέρεται, η γεωστρατηγική κίνδυνη, οι οποίοι βεβαίως στην νοτιοανατολική Μεσόγειο είναι πολύ πιο οξυμένοι, που έχουν πάντοτε αυτή η γεωστρατηγική κίνδυνη οικονομική βάση. Η βάση δηλαδή του ελέγχου των ενεργειακών πηγών, των δρόμων, των διαδρομών του φυσικού αερίου και του πετρελαίου με τους αγωγούς, τον έλεγχο των αγωγών. Έχουν οικονομική βάση τον εμπορικό πόλεμο ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Κίνα για τον δρόμο του μεταξύ. Έχουν βάση τον τεχνολογικό πόλεμο. Το 5G είναι χαρακτηριστικό γεγονός. Άρα λοιπόν όλες αυτές οι εξελίξεις πατάνε σε τι πατάνε? Τη όξυση των ανταγωνισμών ανάμεσα στα μεγάλα υπεραλιστικά κέντρα, πατάνε στο γεγονός ότι υπάρχει μια τεράστια υπερσυσσόρευση κεφαλαίου, που είναι το πραγματικό πρόβλημα της παγκόσμιας καπιταλιστικής οικονομίας. Η τεράστια υπερσυσσόρευση κεφαλαίου, τα οποία μένουν αναξιοποιητά, γιατί είναι πολύ χαμηλό το ποσοστό κέρδους. Και αυτός είναι ένας φαύλος κύκλος. Όσο δεν καταστρέφονται κεφάλαια, τόσο το ποσοστό του κέρδους θα παραμένει χαμηλό, άρα δεν θα είναι αξιοποιήσιμα. Γι' αυτό ακριβώς έχουμε και το αποτέλεσμα των αρνητικών αποδόσεων στα κρατικά ομόλογα. Από αυτή την άποψη λοιπόν, ο καθένας θέλει να καταστρέφουν τα κεφάλαια του άλλου. Αυτό διαμορφώνει και φυγόκεντρες τάσεις, που ιδιαίτερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ευρωζώνη είναι ιδιαίτερα οξυμένες, λόγω ακριβώς των υπερσυσσόρευσης κεφαλαίων, της ανισομετρίας, της ανάπτυξης και φυγόκεντρες τάσεις που έχουμε το Brexit, αλλά και το Italxit ενδεχόμενα, με την επικράτηση του Σαλβίνη, η Ιταλία δηλαδή, που αυτό θα αμφισβητήσει τον πυρήνα, τον ίδιο τον πυρήνα της Ευρωζώνης, και θα έχει σημαντικές επιπτώσεις για την ύπαρξη όχι του ίδιου του ευρώ. Τέταρτο στοιχείο είναι η εξάντληση των εργαλείων, τα οποία υπάρχουν, των συμβατικών εργαλείων για τη διαχείριση της εκδήλωσης μιας νέας κρίσης. Η νομισματική πολιτική έχει αρνητικά επιτόκια, είναι δηλαδή πολύ επεκτατική. Δεύτερον, η δημοσιονομική πολιτική έχει πάντοτε τον κίνδυνο των πολύ υψηλών κρατικών χρεών, που είναι όχι μόνο το ελληνικό κρατικό χρέος, αλλά και τα υπόλοιπα κρατικά χρέη πάρα πολύ ψηλά, για να έχει επεκτατική δημοσιονομική πολιτική και με βάση τους κανόνες τους ίδιους της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την
ευρωπαϊκή οικονομία και το σύμφωνο Ευρώ Plus, το σύμφωνο δηλαδή σταθερότητας και ανάπτυξη, που κάνουν ακόμη πιο ασφιχτικό την δημοσιονομική πολιτική. Τέταρτο ζήτημα το οποίο θέλαμε να θέσουμε είναι η περίψηφη καταστροφή κεφαλαίου μέσω της πράσινης, του πράσινου New Deal ως απάντηση στα προβλήματα της υπερσυσσόρευσης. Αν και κατά πόσο μια τέτοια είδους επιλογή μπορεί να αποτρέψει την εκδήλωση της κρίσης ή απλά και μόνο να την καθυστερήσει. Και διαχρονικά έχει αποδειχθεί ότι κάθε φορά που με τέτοια εργαλεία προσπαθούν να καθυστερήσουν κάποιοι την εκδήλωση καπιταλιστικής κρίσης, αυτή εμφανίζεται πολύ πιο οξυμένη. Να θυμίσω το ρόλο που παίξαν οι τράπεζες στις αρχές της δεκαετίας του 2000 με τα δάνεια τα οποία παρήχαν, αλλά δώσαν εκτόνωση περισσορευμένα κεφάλαια, τα οποία όμως φέρανε ακόμη πιο βαθιά πτώση της ελληνικής και εκδήλωσης καπιταλιστικής κρίσης στην ελληνική οικονομία. Από αυτή την άποψη μπορεί να ξεφύγει από αυτόν τον κύκλο με το πράσινο New Deal της καπιταλιστικής ανάπτυξης. Ο γνωστός κύκλος λοιπόν ανάπτυξη, ύφεση, σταθεροποίηση και να μην εκδηλωθεί η νέα συγχρονισμένη καπιταλιστική κρίση.